Διογκώνεται η κοινωνική κραυγή για την απουσία φυλακών για ανήλικους παραβάτες παρά το γεγονός ότι η σχετική νομοθεσία έχει ψηφιστεί από το 2021 και ένας ανήλικος ενώ κακοποίησε σεξουαλικά τρία παιδιά κατέληξε με διάταγμα εποπτείας λόγω απουσίας χώρου κράτησης. Σε δηλώσεις, Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως για την δημιουργία φυλακών ανηλίκων εκκρεμούν κανονισμοί οι οποίοι ευρίσκονται για νομοτεχνικό έλεγχο στην νομική υπηρεσία. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν όταν τελειώσει το νομοθετικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας να βγούμε το συντομότερο δυνατόν έξω για τις προσφορές που χρειάζονται να πάρουμε από τον ιδιωτικό τομέα για τη λειτουργία αυτού του χώρου κράτησης. Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε πως μέχρι την δημιουργία φυλακών ανηλίκων δεν μπορεί να υπάρξει χώρος κράτησης στις κεντρικές φυλακές, όπως λέχθηκε χθες στην Επιτροπή Νομικών, με τον πρόεδρο της Επιτροπής ωστόσο να επιμένει σε αυτή τη μεταβατική ρύθμιση. Υπό τις δεδομένες συνθήκες όμως δεν υπάρχουν οι χώροι στις κεντρικές φυλακές και δεν ενδείκνυεται να βρίσκονται αυτοί οι χώροι στον χώρο των κεντρικών φυλακών. Ακριβώς αυτή είναι και η φιλοσοφία του ξεχωριστού χώρου κράτησης ανηλίκων. Δεν είναι φυλακές. Είναι χώρος κράτησης, χώρος επιμόρφωσης, χώρος αναμόρφωσης. Η πρόθεση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου, τουλάχιστον να φιλοξενούνται με εισαγωγικά οι ανήλικοι παραβάτες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις κεντρικές φυλακές. Για να μην υπάρξει ακόμα μία απόφαση του δικαστηρίου η οποία ουσιαστικά να ντροπιάζει, να μου επιτρέψετε, όλο το σύστημα. Με βάση τα διάφορα σενάρια που εξετάζονται, οι φυλακές ανηλίκων θα είναι στη Λευκωσία ή τη Λάρνακα. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει οτιδήποτε το οριστικό.